Βρισκόμαστε στη Νέα Καρβαλή Καβάλας, όπου θα παρακολουθήσουμε την αναβίωση ενός εθήμου που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Κοντά μας ο κύριος Καπλάνης Ζωσφίδης. Καλή χρονιά εδώ στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Για ακόμη μια φορά αναβιώνουμε ένα έθιμο. Τι ακριβώς είναι αυτό? Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Το 2016 να είναι μια χρονιά διαφορετική, προς το καλό πάντα, από τις άλλες. Το έθιμο που κλείνει το 12ήμερο και ουσιαστικά το εορταστικό κλίμα του 12ημέρου είναι τα Σάγια. Είναι πανάρχιο το έθιμο. Εδώ και τουλάχιστον 4.000 χρόνια σε όλα τα χωριά και τις πόλεις της Καπαδοκίας, ίσως από μινάρι των αρχαίων πολιτισμών, όπου έβλεπαν οι άνθρωποι αυτοί, ήθελαν να βλέπουν ότι με την κατευναστική δύναμη της φωτιάς όλα σβήνουν, όλα ξαναγεννιούνται και ξαναρχίζουν από την αρχή. Έτσι λοιπόν, οι καλικάντζαροι ήρθε η ώρα να πάνε στα έγκατα της γης και πάλι. 24 πριν τα Χριστούγεννα, την παραμονή των Χριστουγέννων, βγήκαν στη γη να γλεντήσουν, να πειράξουν τους ανθρώπους, να πιούν, να φάνε, και τώρα ήρθε η ώρα να φύγουν, πώς αλλιώς παρά μόνο φοβερίζοντάς τα με τις εικόνες, με τη φωτιά, που είναι ένα έθιμο πολύ περίεργο. Το έθιμο αυτό βέβαια δεν υπήρχε μόνο στην Καπαδοκία, αλλά και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτό το μοναδικό δρόμενο. Αναβίωση ενός παραδοσιακού εθήμου που μας έρχεται από τον Κέλβερη της Μικράς Ασίας. Το φέραν οι παππούδες μας που ήρθαν από τον Κέλβερη, τα Σάγια. Η μέρα παραδοσιακά νηστείαση σημερινή από τότε από τους παππούδες μας. Συνεχίζουμε να το τηρούμε μέχρι και σήμερα. Και τι κάνουμε λοιπόν? Θέλουμε να εξανεμίσουμε το κακό, να μπει με καινούργια τύχη, με καλή τύχη το νέο έτος. Και γι' αυτό λοιπόν εδώ θα ανάψουμε σε λίγο τη φωτιά για να φύγει το κακό. Χορεύουν τα καλικατζαράκια, όπως θα δείτε σε λίγο, γύρω-γύρω από τη φωτιά, για να μπει με το καλό καινούριο χρόνο. Και βέβαια μετά στη συνέχεια θα δείτε, έχουμε παραδοσιακά και το χωσάφι, που είναι νηστίσιμο έδεσμα, και αυτό τηρούνταν από τότε στον Κέλβερη, στην πατρίδα των παππούδων μας, και συνεχίζουμε και το τηρούμε και τώρα. Να ευχαριστήσω την Αναστασία Ιωσηφίδου, στην πρόεδρο της Δημοφέλεια, που είναι πάντα κοντά μας, μαζί με τη Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, όταν μιλάμε για πολιτισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα πρόσωπο που μόλις έφτασε. Η κυρία Κορίνα Χιώτη Πρασά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Ένα έθιμο. Ένα έθιμο. Παλαιό. Παλαιό. Τα Σάγια είναι από την Καπαδοκία. Μπράβο, το αναβιώνετε. Συγχαρητήρια. Θεματοφύλακες της παράδοσης, εδώ οι Καρβαλιώτες. Εμείς το πήραμε, να διακόψω λίγο, σαν συνεχιστές από τη Στέγη Πολιτισμού, ο οποίος σαν σύλλογος τα αναβίωνε επί 30 χρόνια. Βέβαια, οι σύλλογοι σήμερα ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν πολλά θέματα, και έτσι μπήκε κάτω από τη σκιά του Δήμου, και για να μπορέσει να συνεχιστεί να αναβιώνεται αυτό το έθιμο. Και ευχαριστούμε πολύ βέβαια και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Θα βάλουμε τη φωτιά, να καούν οι καλικάντζαροι, να φύγουν και να πάνε στα έγκατα της γης. Μία ημέρα σήμερα που γιορτάζει η παράδοση στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Ένα έθιμο 4.000 ετών αναβιώνει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς να τηρούνται, θα λέγαμε, οι παραδόσεις. Οι παραδόσεις τις οποίες έφεραν οι πρόγονοί μας, είτε από την Καπαδοκία, είτε από την Μικρά Ασία γενικότερα, από τον Πόντο. Το να υπάρχουν ιδίως οι νέες γενιές, οι οποίες να μαθαίνουν όλα αυτά από τους παλαιότερους και να τα συνεχίζουν. Αυτό που γίνεται μου αρέσει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στους κατοίκους της Καρβάλης. Εγώ πάντοτε έλεγα ότι εμείς οι Καβαλιώτες αγαπάμε και σεβόμαστε την παράδοση. Αλλά μέσα σε όλους τους δημότες της Καβάλας, νομίζω ότι την πρωτοκαθεδρία για την αγάπη της παράδοσης την έχουν οι Καρβαλιώτες.